Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις για το Μακεδονικό δεν αφορούν στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον της χώρας. Πώς θα βγούμε από την κρίση, πώς θα αποκτήσουμε μια ισχυρή εθνική αυτοπεποίθηση, όχι υποτιμώντας τους γείτονες και τους άλλους, αλλά αξιοποιώντας τις μεγάλες δυνατότητες του ελληνικού λαού μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον της Ευρώπης, με τα Βαλκάνια όχι στο ρόλο του αιώνιου καυγατζή και της Ευρωπαϊκής Πυρηταποθήκης, αλλά ένα υποσύστημα οικονομικής συνεργασίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως συμβαίνει με τις άλλες νότιες αλλά και τις βόρειες χώρες. Ανάμεσα στις αιτίες της κρίσης που ζούμε είναι η νέα εθνικοφροσύνη, που μετά το 1989 παραμόρφωσε το εθνικό φαντασιακό και επέτρεψε στις άρχουσες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις να κατασκευάσουν τα πύληνα πόδια της, σε εισαγωγικά, ισχυρής Ελλάδας, με υποτίμηση του εθνικού αλλά και του κοινωνικού άλλου. Επέτρεψε να υπάρξει μια ρεβάνς απέναντι στη δημοκρατική μεταπολίτευση. Αυτή ήταν μια επίδειξη δύναμης των ισχυρών έναντι των αδυνάτων. Αυτή η κούφια επίδειξη δύναμης συνδέθηκε με την κούρσα των εξοπλισμών στο όνομα της ασφάλειας της χώρας. Και όλοι γνωρίζουμε σήμερα ότι αποτέλεσε το θερμοκήπιο της μίζας και της διαφθοράς. Βγαίνουμε σιγά σιγά από την κρίση, αλλά η νέα εθνική πορεία προϋποθέτει νέες αξίες και μια μεγάλη αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος. Ποιες νέες αξίες όμως μπορεί να εμπνεύσει η ψηφοθυρική πατριδοκαπηλεία και το σύνθημα «Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική», που εκθέτει την Ελλάδα ως χώρα που υποκινεί αλυτρωτισμούς, οι κραυγές ότι η δημοκρατία πουλάει τη Μακεδονία, ποιες αξίες μπορεί να τροφοδοτήσει η επιστροφή στην εποχή του εμφυλίου, η αμφισβήτηση ξανά του πατριωτισμού εκατομμυρίων Ελλήνων δημοκρατών από μια ιστερική ηγεσία της δεξιάς, με πρωταγωνιστή και πάλι τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με τη χθεσινή του ομιλία απήγαγε τη Νέα Δημοκρατία και την οδήγησε στην εποχή της ΕΡΕ. Η αναχέτηση αυτής της ακροδεξιάς παλινδρόμησης εις βάρος ενός μεγάλου λαϊκού δημοκρατικού κόμματος δεν γίνεται, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, που σας βλέπω ότι ασφιχτιάτε με μισόλογα και πολύ περισσότερο με σιωπές. Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε ομός. Φιλοτέχθησε τη μακεδονική περιπέτειά του, παραποιώντας την ιστορική αλήθεια και επιχειρώντας μια επιλεκτική συγκρότηση των γεγονότων. Θυμήθηκε το δάκρυ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά ξέχασε την αποπομπή του και μάλιστα με σκαιό τρόπο από τον ίδιο τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Ξέχασε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και την ανατροπή της κυβέρνησής του, την οποία αυτός προκάλεσε σε συνθήκες που από τότε περιγράφονται με τον όρο διαπλοκή. Και το πιο καταπληκτικό από όλα είναι ότι ο κύριος Σαμαράς ξέχασε την Πρωθυπουργία του, όταν για να διατηρηθεί στην εξουσία, ανάμεσα στις συγγνώμες του προς τους δανειστές, ξέχασε τη θέση του για το Μακεδονικό και αναγκάστηκε να προσχωρήσει υποκριτικά και τυχοδιοκτικά, όπως αποδεικνύει η σημερινή του στάση στην εθνική γραμμή της σύνθετης ονομασίας. Μας είπε χθες ο κύριος Σαμαράς ότι η συνθήκη του Βουκουρεστίου δεν διένυμε σε τρία κράτη τη γεωγραφική Μακεδονία, με το όψιμο κατασκεύασμα ότι δεν υπήρξε γεωγραφική Μακεδονία. Δεκάδες τεκμήρια, μελέτες, σχολικά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, όλα αυτά που συγκροτούν τη γιβωτό της γνώσης στην Ελλάδα τον τελευταίο αιώνα, διαψεύδουν τον αναστόητο ισχυρισμό του κυρίου Σαμαρά, που δεν είναι μόνο παιδαριώδης, αλλά υποκρύπτει τη γραμμή του αλυθρωτισμού, απειλώντας για μια ακόμη φορά να βάλει σε περιπέτειες τη χώρα μας. Για την ιστορία, ο γεωγραφικός όρος Βόρεια Μακεδονία χρησιμοποιείται ήδη από το Μεσοπόλεμο. Η λύση του Μακεδονικού με συμβασμό που διασφαλίζει το αναγκαίο συμφέρον και τη σταθερότητα στην περιοχή είναι μια ιστορική εξέλιξη. Γι' αυτό αναδιατάσσεται το πολιτικό σύστημα, όπως συνέβη και σε άλλες ιστορικές στιγμές του εθνικού μας βίου. Αυτή τη φορά, με την αριστερά στην κυβέρνηση, δημιουργούνται συνθήκες ανασύνδεσης του πολιτικού συστήματος που αντανακλούν αγωνίες και συμφέροντα των λαϊκών και μεσαίων τάξεων. Η δημιουργία ενός νέου πλειοψηφικού κοινωνικού δημοκρατικού ρεύματος με προγραμματικούς στόχους υπέρ των πολλών, με δημοκρατικές αξίες. Αυτό το νέο πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα πολιτικά συγκροτείται σε έναν προοδευτικό πόλο με καρδιά την αριστερά, χωρίς όμως ηγεμονισμούς, ανοιχτός σε ευαισθησίες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Σε αρμονία επίσης με διεργασίες που παρατηρούνται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, των οικολόγων, της βασιστικής αριστεράς στην Ευρώπη, σε σύγκρουση προς τον νεοφιλελευθερισμό, τον εθνικισμό, τον ρατσισμό και την αντιμαστευτική ιστερία στην ακροδεξιά κάθε μορφής. Είναι ώρα ιστορικής ευθύνης. Κανένα πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις.
γιατί ο λαός μας δεν θα συγχωρήσει μια πρακτική που στο όνομα μιας δίθεν αντικαταληστικής και αντιπαραδευτικής αδιαλαξίας αδυνατίζει το μέτωπο στις αντιδραστικές δυνάμεις και ανοίγει κερκόπορτες. Με συνείδηση της ιστορικότητας των στιγμών, απευθυνόμαστε στη νέα γενιά. Με την υπόσχεση ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα που να ανταποκρίνεται στα όνειρα, στους σκόπους, στις προσδοκίες τους, με αξιοπρεπή δουλειά για όλους και ολόκληρη μόρφωση χωρίς ανισότητες. Αυτή την προοπτική υπηρετεί το ναι στη Συμφωνία των Πρεσπών για μια εξωστρεφή και όχι φοβική Ελλάδα, με ισότιμη διεθνή θέση. Και αυτό το πνεύμα των Πρεσπών πρέπει να προχωρήσει παντού. Η Νέα Δημοκρατία του κ. Σαμαρά επιστρέφει στην εποχή της ΕΡΕ και θέλει να μας γυρίσει στον εμφύλιο. Είναι αυτό που έχει πει άλλο κορυφαίο τελεχός της για τις ελαττωματικές ιδέες της αριστεράς που πρέπει με κρατική παρέμβαση να εμποδιστεί να κυβερνά. Υπάρχει χειρότερη απειλή για το έθνος από τον εθνικό διχασμό και τα πραξικοπήματα? Απέναντι σε αυτήν την εφιαλτική πρόκληση, ποιος μπορεί να παραμείνει επιτίδιος, ουδέτερος ή ακόμα χειρότερα χρήσιμος ηλίθιος? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βορύδης.